Πάμε στο Φωτεινάκο. Διευθυντή σύνταξη φυλάστη.gr. Φώτη, νομίζω ότι και εσείς ασχολείστε με αυτό το θέμα, αλλά να πάμε να δούμε τι έχετε πρώτο σήμερα. Πρώτο έχουμε και εμείς, σαν έκτακτη είδηση, την συνεδρία στη ΚΙΣΕΑ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του φυλάστη.gr, οι όποιες αλλαγές στην αστυνομία δεν θα γίνουν σήμερα, αλλά σε άλλη συνεδρία στη ΚΙΣΕΑ, καθώς δεν έχει προετοιμαστεί ακόμα ο νέος υπουργός προστασίας του πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ασχολούμαστε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, γιατί έχουμε ρεπορτάζ ότι πλέον υπάρχουν αντράξεις και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς οι 7 βουλευτές εκφράζουν επιφυλάξεις. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα μεταφραστεί και σε αποχή ή καταψήφιση του νόμου που θα φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει και εδώ πρόβλημα και γι' αυτό και εδώ στο ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι θα φέρει κομματική πειθαρχία σε αυτό το νομοσχέδιο. Αντίθετα, έχει σηκώσει πολύ το κλίμα ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι με κομματική πειθαρχία θα ψηφίσει και μάλιστα κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για πολιτική βιβλία. Ενώ έχουμε και ρεπορτάζ για το τι γίνεται και στον χώρο της κυβέρνησης, όπου γίνεται μια προσπάθεια μέσω της ενημέρωσης να καθούν οι όποιες αντιδράσεις βουλευτών και να μην υπάρχει τόσο μεγάλο. Ποιος έχει αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο, Φώτη? Λένε ότι το δύσκολο αυτό έργο το έχει αναλάβει ο κ. Κέτσος, ο οποίος έχει επαφή με όλους τους βουλευτές της κυβέρνησης. Απομένει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και ο κ. Μαρινάκης έχει συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια. Είναι ένα πολιτικό παραστήνο που τις επόμενες μέρες θα μας απασχολήσει αρκετά. Στα θέματα της καθημερινότητας έχουμε μια είδηση που αφορά περίπου 227.000, καθώς αυξάνονται οι δικαιούχοι για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Έχουμε αναλυτικά ποιοι θα συμπεριληφθούν σε αυτό, σε μια περίοδο που κάποια αρκετή μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας δοκιμάζει οικονομικά, είναι μια ανάσα. Και επίσης ξεκίνησαν εκπτώσεις, όμως καλπάζει και το ηλεκτρονικό εμπόριο που και εκεί παρατηρούνται εκπτώσεις. Έχουμε αναλυτικά στοιχεία ότι οι Έλληνες πλέον αρχίζουν να χρησιμοποιούν διαδικτυακές αγορές. Έχουν ανοίξει περίπου 10.000 νέα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου. Βέβαια, καλό είναι σε όλες τις. Το έχουμε θέμα σήμερα, θέλω να σου πω. Το έχουμε θέμα να δεις ποια άλλη παράμετρους υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Ναι. Το θέμα είναι να γίνει το έλεγχος και να δούμε, γιατί έχουμε ακούσει και πάρα πολλά για πάθες, άνθρωποι που βάζουν τα χρήματά τους, αλλά και άνθρωποι που έχουν παραγγείλει άλλα πράγματα και έχουν έρθει στο σπίτι τους κακής ποιότητας ή και τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι ένα θέμα που το ανοίξαμε, σήμερα θα το παρακολουθούμε, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Φώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, Φώτη. Να σε ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, σωστά. Χαίρομαι.